Planet Base, επεισόδιο 5. Είχαμε μείνει, που είχαμε μείνει, σε 9. Για να δούμε. Έλα παιδί μου, ωραία. Και είχαμε μείνει εδώ, που τα πράγματα, αν θυμάμαι καλά, πήγαν καλά. Αν θυμάμαι καλά, πήγαν καλά, ωραία. 71 κατοίκους. Το έχω κλείσει αυτό. Λοιπόν, ας αρχίσουμε βάζοντας λίγο παραπάνω ρεύμα, γιατί δεν πήγε καλά το πράγμα στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάντα, σε κάθε επεισόδιο ξεκινάει και βάζω ρεύμα. Ρεύμα. Ναι, βασικά είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να αναπτύξει την πόλη. Ρεύμα. Λοιπόν, και από ό,τι θυμάμαι έχουμε μέταλλα. Βάλουμε μια ακόμα μπαταρία μεγάλη. Κάπου θα μπει. Αυτό είναι πολύ μακριά. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, μπαταρία μεγάλη. Πέσανε οι στέγες. Λοιπόν, θα βάλω και άλλο φαΐ. Και άλλο φαΐ. Γιατί κάνω σαν μαλάκα σήμερα. Κάτι μου χτύπησε. Μάλιστα. Και τώρα αυτός έχει μείνει εκεί μέσα, εγκλωβισμένος. Χωρίς οξυγόνο, χωρίς τίποτα. Βοηθήστε τον, κάποιος τον βοηθήσει. Κάποιος. Μπράβο, engineer, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Engineer to the rescue. Λοιπόν, σκέφτομαι, αφού αυτό το βλέπω κοντά σε βουνό, θα αναπτύξουμε και από εδώ τη βάση και θα κάνουμε άλλο ένα μέρος ανάπτυξης με άλλα δύο ορχεία. Ορχείο! Πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα θα φτιάξουμε και άλλο φαγητό. Μπριζολίδια, καινούργια. Μαζεύουμε παντού ore. Είναι ωραία τα πράγματα και τώρα που βρήκανε και νερό στον Άρη, πιστεύω σε μερικά χρόνια μπορεί να ξεκινήσει καμιά τέτοια φάση στην πραγματικότητα. Να πηγαίνουν, να φτιάχνουν βάσεις. Ναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, πάντα. Γιατί με βλέπεις τώρα, εγώ γίνει επιστήμονας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, αν υπάρχει νερό στον Άρη, μπορώ να φτιάξω και οξυγόνο. Από ό,τι μας λέει το παιχνίδι. Ναι, λογικά δεν μπορώ να φτιάξω οξυγόνο. Υδρογόνο, δύο οξυγόνο είναι το νερό. Άρα κάπως θα το διασπάσουν το νερό. Θα φτιάχνουν οξυγόνο, θα βάλουν ένα water extractor. Δεν τα έχω δει πουθενά αυτά, έτσι, από το μυαλό μου τα βγάζω. Και θα πάνε να ζήσουν στον Άρη, όποιοι είναι αρκετά τρελοί, όπως είναι αυτοί εδώ πέρα οι τύποι. Ή δεν ξέρω, μπορεί να γίνει πόλεμος εδώ πέρα. Μακάρι να μην γίνει. Και να πρέπει να φύγουν κάποιοι, να θέλουν να γλιτώσουν. Σε τέτοια περίπτωση θα έφευγα κι εγώ. Και ενώ έχουμε χτίσει τα μπριζολίδια μας και τα ορχεία μας χτίστηκαν. Καλά, πάνε πολύ γρήγορα οι κατασκευές. Για κάποιο λόγο τώρα πάνε πάρα πολύ γρήγορα οι κατασκευές. Μπαταρία μου φτιάχτηκε, το solar panel φτιάχτηκε. Τα ορχεία φτιάχτηκαν, αστραπιαία, μπριζόλες. Εντάξει, με τόσο κόσμο λογικό είναι κιόλας. Έχουμε και constructor bot, ναι. Φτιάχνουμε constructor bots και carrier bots, οπότε πηγαίνουν γρήγορα δουλειές. Μπριζόλες λοιπόν, θα στο ανεβάσουμε και αυτό. Θέλουμε να πηγαίνουν γρήγορα τα πράγματα. Θέλουμε γρήγορα να φτιάχνει το φαΐ, το πιο βασικό για μένα. Και για να δούμε αν θα καταφέρουμε σήμερα να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Ας το ανοίξω αυτό. Θα τα καταφέρω. Ναι, θα τα καταφέρω. Θα καταφέρω και γι' αυτό το ανοίγω. Λοιπόν, θέλω να φτιάξω άλλο ένα
μέρος με κρεβάτια. Αλλά πού να το φτιάξω, γιατί βλέπω εδώ. Α, μπορώ να επεκτείνω από εδώ τη βάση μου. Οπότε θα φτιάξω τα κρεβάτια μου εδώ. Ε, δεν μπαίνουνε, μπαίνουνε. Θα το συνδέσω με αυτό ή με αυτό ή και με τα δύο μαζί. Δεν γίνεται με τα δύο μαζί. Α, ναι, αφού έχει μόνο ένα connection το dorm. Ωραία! Θα βάλω και άλλα κρεβάτια εκεί. Θέλω να βάλω και VIP κρεβάτια πιο πολλά για να είναι χαρούμενοι αυτοί που κοιμούνται. Όταν κοιμάσαι αυτά τα κρεβάτια, σου δίνουν μια δόση ευτυχίας. Έτσι γίνεται. Ξυπνάει χαρούμενος, ανακουφισμένος. Ο τύπος που θα κοιμηθεί εδώ πέρα. Δεν ξέρω, βλέπει καλύτερα όνειρα εδώ. Και συνεχίζω να λέω βλαγίες. Ενώ η ομάδα μου πάει πολύ καλά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια, είμαι περήφανος που είσαι ομάδα. Και δεν έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας δώσεις, θα σου πάρω τα λεφτά μόνο. 110, 110 τι μπορούμε να δώσουμε, μπορούμε να δώσουμε 4 ιατρικά που κάνουν 100 και 2 starts που κάνουν 10. Και ενώ το πήραμε τα λεφτά, φτιάχτηκε ήδη το κρεβάτι. Ναι, αλλά φτιάχτηκε ο διάδρομος. Κλασικά πράγματα. Συνηθισμένα, έχω συνηθίσει πια. Έχω συνηθίσει. Απ' τη μία, θα ήταν καλό να φτιάξουν λίγο το πώς κινούνται οι άνθρωποι εδώ πέρα, τι πρέπει να φτιάχνουν, πώς τα φτιάχνουν. Απ' την άλλη, αν το φτιάχναν αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ πιο εύκολο. Οπότε πιστεύω ότι καλά το έχουν και το έχουν έτσι, για να υπάρχει μια δυσκολία, να υπάρχει ένα challenge. 75 κάτοικοι, αυτό έχει φτιαχτεί ήδη. Πάμε να το γεμίσουμε και αυτό κρεβάτια. Δεν φτιάχνω τα μεγάλα dorms, γιατί πιάνουν πολύ χώρο και επειδή είναι dead end δεν θέλω να πιάνουν πολύ χώρο αυτά τα κτίρια. Τα μικρούλια καλά είναι. Τα βρωμάει ποδαρίλα εδώ πέρα, κοιμούνται 14 άτομα. Αέρα δεν παίρνει πουθενά. Και τώρα να φτιάξουμε και άλλα spares εδώ. Ή να φτιάξω ρομποτικά πράγματα. Δεν νομίζω να χρειάζομαι άλλα ρομποτικά πράγματα ή spares. Έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι πάρα πολύ σωστός. Έχω 15 spares, έχω φτάσει στο όριο και δεν φτιάχνουν άλλα. Και καλά κάνουν. Τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω. Πλαστικά, πέφτουν τα πλαστικά. Οκ. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε άλλο ένα για πλαστικό και άλλο ένα για σίδερο. Αφού δούλεψε την πρώτη φορά αυτό το σκηνικό, δηλαδή εδώ, αν θυμάστε, είχα μόνο αυτό, το δωμάτιο και αυτό. Και αφού δούλεψε το σκηνικό έτσι, σημαίνει ότι μπορούν δύο τέτοια πλαστικού να δουλέψουν με μόνο ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο, όχι κουζίνα. Για να δούμε, μου φέρεις αυτό που θέλω. GM Onion, DNA. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι για τα... Να το πάρω, 560, ακριβό είναι. Κάτι κρωμίδια θα φτιάξουμε, κάτι ωραία κρωμίδια, βιολογικά. Με DNA σκύλου. Δεν με συμφέρει. Δεν με συμφέρει, για να τα σπέρεις πως θα παίρνεις. Πως θα παίρνεις σπέρεις, 20, μόνο. Μόνο 20. Φύγε από εδώ, χάσω από τα μάτια μου. Σατράπη. Και είμαστε σε έναν άγνωστο πλανήτη και προσπαθούμε να επιβιώσουμε και έχουμε και τα περίεργα φαινόμενα αυτά που μας χτυπάνε. Είδες με τη μία ιατρικά πέφτουνε, σου λέει όπα, κάποιος θα χτυπήσει στο Sandstorm. Sandstorm, Storm. Ναι, Media Storm. Είναι τα στρώματα που έχουμε εδώ πέρα. Στα κρεβάτια μας.
Πάλι μας χτύπησε μετεωρίτης. Δεν μπορώ αυτά. Δεν τα μπορώ αυτά. Πέρασε η καταιγίδα. Η αμοθίελα. Για να το πούμε πιο σωστά. Από μπαταρίες. Από μπαταρίες είμαστε εντάξει, ε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 μπαταρίες. 3 μεγάλες, 3 μικρές. Έρχονται και άλλοι. Καλώς ήρθατε. 79 άτομα. Ναι, πραγματικά από εδώ και πέρα πιστεύω θα πηγαίνει σφαίρα το παιχνίδι. Θα αναπτυχθούμε τρελά. Τρελά σου λέω. No oxygen. Θα στο φτιάξω και αυτό, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ποιος δεν έχει οξυγόνο, ποιος αυτό. Κοίτα εδώ, σηκώνονται και φεύγουνε. Βρε, μην είστε ανόητοι. Μην είστε ανόητοι. Να το. Να το, να το, κοίτα. Είπες οξυγόνο. Τσακ. Όπα, άκυρο, όχι αυτό. Πάμε πάλι. Είπες οξυγόνο. Τσακ. Το φτιάξα. Εσείς ήδη το φτιάξατε, εγώ είπαμε σας βάζω τις ιδέες. Καλή ιδέα να το βάλουμε εδώ, ε. Τι λέτε. Το βάλαμε εδώ, ωραία. Μεταφέρετε μου και άλλα πράγματα, 9 ρομπότ. 9 ρομπότ και ξέρετε με τα ρομπότ. Με τα ρομπότ πάμε τρομερά καλά. Γι' αυτό βλέπεις ότι γίνονται δουλειές. Γιατί όπως είπα αυτοί είναι τεμπέληδες. Βέβαια τώρα σταμάτησαν να τεμπέληδες. Okay. Και είχα υποσχεθεί ότι σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξω μπαρ. Ναι, και επιτέλους θα φτιάξω μπαρ. Και το μπαρ πρέπει να το βάλω κοντά σε κρεβάτια. Όχι πρέπει, θέλω να το βάλω κοντά σε κρεβάτια. Δηλαδή να πηγαίνουν να τα πίνουν. Να κάνουν κάνα καμάκι με το κομμενάκι εκεί πέρα, ξέρεις, στο μπαρ. Και μετά πηγαίνουν εδώ στο κρεβατάκι τους. Βασικά τώρα πώς μπορούν να κάνουν σεξ εδώ πέρα. Με τόσα άτομα, δηλαδή άμα κοιμούνται 14 άτομα στο δύο δωμάτιο. Γι' αυτό είστε λυπημένοι, γι' αυτό τώρα σας καταλαβαίνω. Και Massive Storage, Massive Storage θα το πάρω. Θα το πάρω γιατί πιστεύω ότι θα μου φανεί χρήσιμο. Μέταλλα είναι, πω που μας έχει καταστρέψει, ε. Πραγματικά. Πραγματικά θα στα δώσω. Θα στα δώσω, θα το πάρω το Massive Storage. Θα το πάρω όσο και να κοστίσει. Δεν ξέρω. Χρονοκοπήσω, το βλέπω. Αλλά θα το πάρω. Θα το πάρω το Massive Storage. Θα φτιάξω μια τεράστια αποθήκη. Το όνειρο ζωής μου. Να φτιάξω μια τεράστια αποθήκη. Και τι να την κάνω. Και να την έχω. Έτσι να τη βλέπω. Επίσης θα ήθελα να μείνω σε ένα υπόγειο μια φορά έτσι και να με κοιτάει ο κόσμος και να λέει κοίτα τον αυτόν είμαι έτσι στο υπόγειο. Αλλά το υπόγειο θα είναι... Δεν θα είναι ένα απλό υπόγειο, θα έχει μέσα πολλά ωραία πράγματα. Και θα απαγάγω... Τι θα απαγάγω... Θα απαγάγω... Τραβεστή... Λοιπόν. Και τώρα τι θέλουμε να φτιάξουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε. Κάτι θέλω να φτιάξω τώρα γιατί το ξέχασα. Ναι, ναι, ένα μπαρ. Ένα μπαρ λοιπόν. Όπως υποσχέθηκα, να το. Μπαράκι. Ένα μεγάλο μπαρ, ε. Έχουμε υλικά όμως. Ή τα έφαγα όλα. Τα έδωσε σε αυτόν τον μαυραγωρίτη. Οι επισκευές πάνε καλά. Δεν με κλόνισε ιδιαίτερα αυτή η ανταλλαγή. Βλέπω έχουμε αρκετά supplies για να αντέξουμε. Massive storage acquired. Για να δούμε λοιπόν. Δεν θα το χτίσω, απλά θέλω να το δω. Water storage is low. Ναι, όλο και κάτι θα βρείτε για να με ζαλίσετε. Λοιπόν, για να δούμε. Massive storage. Κοίτα εδώ ένα πράγμα. Κοίτα εδώ ένα πράγμα. Critical water storage. Όχι, δεν extractor θέλουμε έτσι. Θέλουμε ένα extractor και θέλουμε και... Θα το βάλουμε από εδώ το extractor τώρα. Το αποφάσισα. Εδώ θα βάλουμε ένα extractor. Θα δίνει απευθείας νερό
στο οξυγόνο. Τι λες, πώς σου φαίνεται? Πώς σου φαίνεται σαν ιδέα? Και επίσης θα βάλουμε και άλλο ένα κουβούκλιο τέτοιο. Εδώ. Γιατί έπεσε το ρεύμα? Ρε με δουλεύεις. Τι άλλο πρέπει να σου βάλω, τι άλλο? Bar has no oxygen. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τραπεζάκι. Τι άλλο τραπεζάκι? Μην πεις ότι και είναι ρεύμα για τραπεζάκια. Όχι, πάμε. Αυτό θα φτιάχνει ποτά. Αυτό θα φτιάχνει drinks. Πιστεύω ότι τώρα με αυτό το μπαρ εδώ θα μετακομίσει αρκετός κόσμος σε αυτή την πλευρά της πόλης. Γιατί εντάξει, όσο να είναι. Από εδώ λογικά δεν μπορώ να χτίσω, βάλω τηλεοράσεις. Θα βάλω και άλλα τραπεζάκια, θα βάλω και stands, έτσι να μένεις όρθιος. Θα βάλω και νερά, να μην έχουν για να πίνουν και ένα νεράκι εδώ πέρα. Τι έγινε? Α, είναι τηλεόραση εκεί. Α, πες μου ότι είναι τηλεόραση. Και επειδή είναι τηλεόραση δεν μπορώ να βάλω νερό. Υπέροχα, υπέροχα. Και όπως υποσχέθηκα, το μπαρ είναι έτοιμο. Ένα μπαρ το οποίο μοιάζει με την κουζίνα. Που η κουζίνα μοιάζει με την... με το δωμάτιο που φτιάχνουν οι σίδερα. Ναι, ουσιαστικά έχει δύο πατώματα μόνο. Έχει αυτό με τα πλακάκια και έχει αυτό το πάτωμα με το σταυρό. Και χτυπάνε τα τηλέφωνά μου πάντα όταν πάω να κάνω μια δουλειά σωστή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Drinking fountain. Οκ, έτοιμο, έτοιμα όλα. Μπαράκι έτοιμο και τώρα ήθελα να φτιάξω. Πραγματικά θα φτιάξω και αυτό. Multi-dome. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Αυτό θα το φτιάξω και μεγάλο και μεγάλο, ναι. Εφόσον τα έχουμε, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε? Για να μην κάνουμε μια επένδυση εδώ. Έφτιαξα ένα water extractor και μου το διάλυσες αμέσως. Ελπίζω να πάει γρήγορα το ρομποτάκι μου ή ένας engineer κάτι να το φτιάξει. Έχουμε επεκταθεί απίστευτα. Και θα χρειαστώ κι άλλο ρεύμα. Θα βάλω κι άλλο ρεύμα. Θα το τολμήσω. Θα το τολμήσω. Solar panel, τεράστιο. Εδώ λες να βάλω τώρα σοβαρά? Ή να βάλω εδώ ένα... Όχι, δεν θα επεκτείνω εγώ και τα ορχεία μου. Θα επεκτείνω... από αλλού. Solar panel και άλλη μια μπαταρία τεράστια. Μπορεί να μπει κάπου εδώ μπαταρία. Ρε, μου κόβεις τα τέτοια. Μου κόβεις τα βουνά και εγώ θέλω τα βουνά, τα χρειάζομαι. Στόχο πει ότι χρειάζομαι βουνά. Από εδώ δεν θέλω πάλι να το βάλω. Μπαταρία τη βάλω από εδώ. Άκυρο, τελείωσε το σημείο, αλλά τι να κάνουμε. Καλό σημείο είναι αυτό νομίζω. Και τι θα κάνουμε, θα βάλουμε και από εδώ μια έξοδο. Όχι, δεν τη βάλουμε ακόμα. Αλλά ναι, είναι καλή φάση να βάλουμε μια έξοδο. Από εδώ να βάλω μια αποθήκη, αυτό το massive. Ρε! Μου κόψε στη μέση όλη την πόλη αυτό το πράγμα. Αυτό μου κόψε στη μέση όλη την πόλη. Δεν μπορώ να περάσω από εδώ προς τα εκεί αν δεν φτιάχτηκε αυτό. Solar panel, oxygen low. Πάλι! Πάλι! Τι σχέση έχει το oxygen? Trading ship. Δώσε μου ένα driller. Δώσε μου ένα driller. Oh, θα το πάρω αυτό. Θα μαζεύω technologies έτσι. Μέχρι να τα πάρω όλα. 450. 50% τέτοιο. Προμήθεια.
Είσαι σοβαρός? Θα ξεπουληθώ. Θα ξεπουληθώ. Δώσ' τα όλα. Δώσ' τα όλα, παθιάρι. Πω να πάρω τα 9 μου πίσω. Σε παρακαλώ πολύ. Σου δώσω και μπουρμπουάρ. Μαύρα γορίτη. Εδώ έχουμε ένα μπαράκι τρομερό. Και εδώ χτίστηκε αυτό εδώ το πράγμα. Στο οποίο βάζουμε μονόζυγο. Βάζουμε διάδρομο. Αυτός είναι ο διάδρομος εδώ πέρα. Σαν να είσαι χάμστερ τρέχει στο αυτό. Βάζουμε νεράκι. Να έχουν εδώ να πίνουνε. Μια γλάστα έτσι για ομορφιά. Βάζουμε αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι αυτό, παγκάκι. Βάζουμε ένα παγκάκι. Βάζουμε άλλο ένα. Που τρέχουν τα χάμστερ. Βάζουμε μια τηλεόραση. Μπαίνει εδώ, εδώ είναι τέλεια η τηλεόραση. Και άλλη μια τηλεόραση. Εδώ. Και μια εδώ. Και άλλο ένα μονόζυγο. Και άλλο ένα χάμστερ. Και ακόμα μονόζυγο. Όχι. Και θέλω και ένα παγκάκι. Μπορώ να βάλω ένα παγκάκι. Κάπου δεν μπορώ να βάλω ένα παγκάκι άλλο. Δεν πειράζει, ένα παγκάκι. Αυτό θα βοηθήσει τους εργάτες μου να γίνουν Ράμπο, να γίνουν Τσακ Νόρις, ξέρω εγώ, και να βγάλουν μυς και στα βυζιά και στα φρύδια και να μπορούν να σκάβουν μετά και με τα αυτιά τους, ας πούμε. Power Storage is low και εγώ συνεχίζω να χτίζω Power Storage. Λοιπόν, ξέρεις τι παρατηρώ, φιλαράκι, ότι έχω φτιάξει πάρα πολλά Power Collectors και τέτοια πράγματα και έχω φτιάξει μόνο ένα μέρος να φτιάχνουμε Spares. Μου βάζεις κάτι? Όχι. Αυτό έλειπε. Έχω μόνο ένα μέρος να φτιάχνουμε Spares. Και θα το τολμήσω, ναι, να φτιάξω ένα processing plant. Τεράστιο εδώ. Όχι, τι processing plant, ένα για spares, αφού έχω processing plant. Θα το τολμήσω να φτιάξω κάτι τεράστιο εδώ. Εδώ ακριβώς. Το οποίο θα ενώνει και τις δύο πλευρές. Και αυτό είναι καλό, για δύο λόγους. Για ένα λόγο είναι καλό, ή για δύο. Για δύο θα πω ότι είναι. Έτσι, για να λέω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, ενώνει αυτή την πλευρά της πόλης με αυτή. Και δεύτερον, μπορεί να παίρνει και από αυτήν την αποθήκη και από αυτήν την αποθήκη. Είναι πιο γρήγορη φάση. Και αφού είναι και μεγάλο, θα έχει και πολλή δουλειά εδώ πέρα. Για να μην πωλήσουμε πώς πάνε. 88 πολίτες. Θα κάνω ένα quick save. Γιατί θα μου φάνε το φαΐ και μπορεί να ξεμείνω. Λοιπόν, θα χρειαστώ και άλλο ρεύμα. Πω με τα ρεύματα σας, τι γίνεται με αυτά τα ρεύματα. Δεν θα επεκταθώ από αυτό την πλευρά μάλλον. Έτσι το κόβω. Το κόβω να μην επεκτείνομαι από εκεί. Πήραμε το τεράστιο ανεμόμυλο που βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Το πράγμα, το ψεύτικο. Το οποίο το συνδέουμε αμέσως εδώ και εδώ. Θα μου πείτε γιατί κάνω τόσο πολλά connections. Κάνω πολλά connections γιατί πέφτουν πολλοί μετεωρίτες. Οπότε καλό είναι. Και άλλη μπαταρία θα χρειαστούμε. Εδώ. Δεν θα βάλω άλλο connection. Καλά είμαστε. Και έχουμε φτάσει. Τι είναι αυτοί που ήρθανε? Για να δω, έχω κανένα guard, γιατί είναι η ώρα που αρχίσουν να μου την πέφτουν. Έχω 5 guards. Να τη λες και το είχα υπολογίσει, ρε παιδί μου. Λες και το είχα μυριστεί. Red alert. Σκοτώστε τους. Μπουνίδια. Ωρε, πέθανε. Τον έφαγε. Γρήγορα. Μπουνιές. Έτσι, έτσι. Κοίτα εδώ, με αυτοθυσία. Τον αρχίζουν τα μπουνίδια. Κάνας άλλος? Πού πάτε, βρε γατάκια? Πού πάτε? Ήμασταν 88 άτομα. Τώρα είμαστε 87. Δηλαδή η λογική τους είναι ότι θα μπω μέσα, θα έχω ένα πιστολάκι και θα κατακτήσω τη βάση, ξέρω εγώ.
ή θα μπω μέσα και θα σκοτώσω όσους μπορώ και θα με φάνε έτσι μόνο και μόνο για να κάνω σταματάκι και ζημιά και θα χάσω τη ζωή μου. Εντάξει. Λοιπόν, θα το χρειαστούμε αυτό. Γιατί φτιάξει τόσο μεγάλο processing plan? Γιατί έχουμε αρκετό σίδερο που βγάζουμε? Δεν έχουμε αρκετό σίδερο γιατί χτίσα και όλες πολλά πράγματα εδώ πέρα. Anyway, νομίζω είναι καλά αυτά. Δεν ξέρω πού να πρωτοεπεκτείνω την πόλη μου. Δηλαδή γίνεται χαμός εδώ πέρα. Trading ship. Τι έχουμε να σου δώσουμε και τι έχεις να μας δώσεις? Δεν έχεις να μας δώσεις απολύτως τίποτα. Ίσως σου πάρω το σίδερο, θα το χρειαστώ, και το πλαστικό. 5 πλαστικά καλά είναι νομίζω. Θα σου δώσω μερικά φάρμακα και μερικά από αυτά και 4 δολάρια. Α, δεν τι ξαναπατάω να σου δίνω μπουρμπουάρ. Απατεώνες. Και μέχρι να ξεφορτώσουμε για αυτά, εμείς πάμε εδώ. Έχω ανοίχτη πάλι πολύ, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή με παίρνει να χτίζω. Γιατί έχω πάρα πολύ πληθυσμό και η παραγωγή μου είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Από εδώ έχουμε ήδη ένα μεγάλο biodome. Και θα σκέφτομαι εδώ να φτιάξω τεράστια πράγματα. Καταρχήν εδώ θα φτιάξω μια τεράστια αποθήκη. Ναι, το ξέρω, υπάρχει αποθήκη λίγο πιο κάτω, αλλά δεν θα με χάλαγε κάτι τέτοιο. Καθόλου. 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 Αλλά θέλουμε. Έχουμε 11 ρομπότ. Συγγνώμη, πόσο όριο έχω βάλει στα ρομπότ? 10 έχω βάλει όριο, γιατί έχουμε 15. Γιατί έχουμε 11. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Τα πήραμε τα πλαστικά και τα μέταλλα που θέλαμε. Συνεχίζει η παραγωγή να πηγαίνει καλά. Excellent είναι η βάση μου αυτή τη στιγμή και είμαστε και το prestige μας είναι 174 στα 1000. Μάλιστα. Θα ήθελα να δω πολύ όταν φτάσει 1000 το prestige τι μπορούμε να κάνουμε. Ο σκοπός μου αυτή τη βάση είναι να τη φτάσω στο τέρμα. Να την πάω 300 κατοίκους, εκεί νομίζω τερματίζει. Και όταν τη φτάσει 300 κατοίκους. Ω, πέρασε η ώρα. Όταν φτάσει 300 κατοίκους τη βάση, παίρνεις ουσιαστικά και το τελευταίο, θέλω να δούμε, milestones, αυτά είναι τα milestones. Θες να τα πάρεις όλα, σε κάθε πλανήτη σου βγάζει αυτά. Το century είναι όταν φτάσεις 100 κατοίκους. Αυτό είναι ούντο. Αυτό είναι για 300 κατοίκους. Αυτό είναι να φτιάξεις το monolith, που είναι ένα άχρηστο μνημείο πανάκριβο να το φτιάξεις. Και αυτό είναι να μαζέψει όλες τις τεχνολογίες και τις 8 τεχνολογίες. Λοιπόν, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσω ότι έπιασε καταιγίδα. Εδώ οι άνθρωποι μπορούν να γυμναστούν. Δεν θα επεκτείνω κι άλλο τα πράγματα. Δεν θα κάνω περισσότερα. Λες να το τολμήσω. Εδώ φτιάχνουμε spares, βλέπω είναι καλή φάση. Ρομπότ δεν χρειάζομαι να φτιάξω άλλα. Δεν χρειάζομαι να φτιάξω κάτι άλλο για ρομπότ. Νομίζω είναι αρκετό το ένα. Νομίζω είναι υπέρα αρκετό ένα χτίριο εδώ για ρομπότ. Αλλά ανεβαίνουν, βλέπω τα σίδερα. Τα spares είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε άλλα. Μην λέω πάλι τα ίδια και τα ίδια. Φτιάξουμε μια τεράστια αποθήκη εδώ. Πού είναι το όνειρό μου? Είναι το όνειρό μου να φτιάξω αυτή. Και αμέσως μετά ένα airlock εδώ ακριβώς. Δεν μπορώ να ενώσω την αποθήκη αυτή με αυτό. Ναι, μπορώ. Γιατί θέλω να πηγαίνουν και τα πράγματα από εκεί. Και ένα airlock εδώ κάπου. Εδώ είναι καλό το airlock, εδώ. Πού το θέλεις? Πού το θέλεις, αγόρι μου, το airlock? Πού το θέλεις? Εδώ θα το βάλω. Για να μπορέσουμε κατά συνέπεια. Όχι, έχει πολλή δουλειά όμως. Θέλει πολλή δουλειά όμως. Θέλει πολλά πράγματα. Άστο, άστο. Τους βάζουν αυτούς τους κακομοίρες μέσα στο Sandstorm.
Εδώ τα ρομποτάκια δυσκολεύονται να περπατήσουν. Κοίτα πως πάνε, κοίτα πως πάνε. Moonwalking κάνουν. Περπατάνε και μένουν στο ίδιο σημείο. Τι άλλο, Stranger? Κανείς δεν μου φέρνει αυτό που θέλω. Τι είναι αυτό? Constructor, φτιάχνω και μόνος μου, άστο. Dismiss. Φαγητό έχω. Medical supplies έχω. Φτιάξαν το airlock, ναι. Ναι, πρώτη φορά το φτιάξα το airlock. Πιο πρώτο. Ενώ δεν χρησιμεύεται σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Και ενώ συνεχίζουν να μου έρχονται και σε λίγο θα έχω προβλήματα πάλι. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία τα πράγματα. Γυμναστήριο πάει κανείς. Τσάπα το χτίσα. Ναι, είναι όπως και εγώ στο γυμναστήριο που πλήρω συνδρομή για ένα χρόνο και πάω μια φορά το μήνα. Και φτιάχνεται η τεράστια αποθήκη, το Massive Storage. Ένα Massive Storage που εδώ θα γίνει... Θα εξελιχθούν πολλά πράγματα μέσα σε αυτό. Για αρχή θα φτιάξουμε ένα process, όχι, θα φτιάξουμε ένα 2-3 ορχεία εδώ. Αν μπαίνουν, γιατί δεν μπαίνουν τα ορχεία. Ορίστε, μπήκε. Κατευθείαν στο storage. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Κάτι μου βάρεσε πάλι. Robotics facility. Ευχαριστώ. Γιατί... Θα βάλω 3 ορχεία τώρα. Μαγιά. Μαγιά. Τρία ορχεία. Και επειδή φτιάχνουμε μεγάλα πράγματα εδώ, δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι. Φτιάξουμε και ένα μεγάλο, ένα τεράστιο biodome. Από αυτή την πλευρά που δεν μας απασχολεί. Ναι ρε φίλε, θα φτιάξω και ένα τεράστιο biodome. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα, έτσι στο λέω, ξεκάθαρα. Εδώ θα την αναπτύξω την πόλη όσο δεν πάει. Εδώ θα γίνει χαμός. Εδώ θα είναι τα VIP, για έτσι φάση. Η φάση εδώ θα είναι VIP. Έλα, αναπτύξτε μου λίγο πιο γρήγορα. Ένα ακόμη κλασικό επεισόδιο που αναπτύσσεται η πόλη. Πόσο έχουμε φτάσει? 94. Λες να το τραβήξω κι άλλο το βίντεο. Να το τραβήξω, ναι, θα το τραβήξω μέχρι να φτάσουμε century. Να πάρουμε ένα century, ναι. Φτάσουμε 100. Αν τα καταφέρουμε. Γιατί έχω τόσο μικρή κουζίνα? Γιατί έχω μόνο δύο κουζίνες? Φτάνουν για να τρώνε. Τους βλέπω λίγο νυχταγμένους. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μου το μεγάλο. Δεν έχουμε κρεβάτια. Θα φτιάξουμε και ένα τέτοιο. Εδώ. Το μεγάλο. Και εδώ που είναι το Biodome, θα φτιάξουμε και ένα τέτοιο, το μεγάλο πάλι. Να έχουμε να κοιμίζουμε τον κόσμο. Και να κοιμίζουμε τον κόσμο. Ω! Χτύπησε connection και σκότσε και κόσμο. Δεν θα φτάσω ποτέ ρε φίλε έτσι, century. Τι μου λες τώρα? Α, ήρθαν αμέσως αντικαταστάτες. Έτσι, είστε αναλώσιμοι. Είστε αναλώσιμοι. Τι, 4 πεθάναν, 2 ήρθαν. Δεν πειράζει, αργά και σταθερά. Τι άραγε σταθερά, τώρα εδώ πέρα έχουμε κάνει χαμό. Πλαστικά από παντού. Σίδερα από παντού. Επισκευές από παντού. Σπέρς έχουμε, κομπλέ. Σίδερα ανεβαίνουν, φαΐ πέφτει. Το φαΐ πέφτει και γι' αυτό χτίζουμε αυτό το πράγμα. Γιατί θα χρειαστούμε πολύ φαΐ. Γιατί για να φτάσουμε 100 πρέπει να... Μπορούμε να το συντηρήσουμε κιόλας. Περιμένουμε ένα resource. Ένα σίδερο, γιατί δεν το φέρνετε? Ας το κουβαλήσει κάποιος. Ποιος κουβαλάει το σίδερο? Ποιος θα μου φέρει σίδερο? Ποιος θα μου φέρει σίδερο? Εσύ θα μου φέρει σίδερο. Ρε παιδιά, ήμαρτον, έχω φάει τόσα strikes από μετεωρίτες, δηλαδή με έχουν ρημάξει. Με έχουν ρημάξει μετεωρίτες. Πλαστικό πάει πολύ καλά. Χτίσε και αυτό. Χτίσε, 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 χτίσε. Έλα, 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 έλα. Έλα, γλυκούλη μου. Λοιπόν, και φτιάχνουμε πατάτες.
Λοιπόν, αυτό το Dorn θα εστιάσει, επειδή έχουμε ήδη αρκετό πλαστικό, θα εστιάσουμε στο φαΐ. Θα φτιάξουμε φαΐ, πολύ φαΐ. Πάρα πολύ φαΐ. Θα βάλουμε και καμιά πατάτα, εντάξει, είπαμε. Θα βάλουμε δύο δεντρακιά. Και ένα medical pad πάλι, όπως κάνουμε πάντα. Πολύ φαΐ λοιπόν. Και θέλουμε για μια κουζίνα, για να μην πεθάνουμε από starvation. Αλλά δεν τη βάλουμε εδώ, τη βάλουμε εδώ την κουζίνα. Τσαχπινιά. Είναι μικρή αυτή. Όχι, εγώ θέλω μεγάλη. Είπαμε εδώ φτιάχνουμε μεγάλα πράγματα. Πλέον πρέπει να αναπτυχθούμε πλήρως. Και θέλουμε να βάλουμε και κρεβάτια έτσι. Τα κρεβάτια βάλουμε εδώ, είπαμε. Τα βάλαμε. Βάζουμε και εδώ κρεβάτια. Ίσως να μην φτάσει το οξυγόνο. Τέλεια, 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 τέλεια. Who's the boss? Λοιπόν, το βίντεο έχει τραβήξει αρκετά και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε century. Γιατί μας θα χάλασε λίγο μετεωρίτη, θα είχαμε φτάσει τώρα, δυστυχώς. Εντάξει, και να μην φτάσουμε σε αυτό το βίντεο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω που να είναι, όπου να είναι, όσο μπορώ το τρέχω. Έρχεται, κάτι έρχεται, κάτι έρχεται, παιδιά. Κάτι έρχεται, πιστεύω θα καταφέρουμε. Έφερε κι άλλους. Όχι εχθρούς πάλι ρε παιδιά, όχι εχθρούς, όχι εχθρούς. Δεν θέλει το παιχνίδι, δεν θέλει. Δεν θέλει να φτάσω, θέλει ή να μου σκοτώνει μετεωρίτη ή να μου σκοτώνει από εχθρούς. Τον βλέπεις, σκότωσέ τον. Σκότωσέ τον, τον βλέπεις. Βασικά μόνο εγώ το βλέπω αυτός, νάτος. Μουνίδια, μουνίδια. Οι guards που είναι, αυτός είναι guard. Όχι, biologist είναι. Οι guards γιατί τους έχω, για τους ταΐζω τζάμπα. Δεν θα έπρεπε να έχετε κάποιο πιστόλι, κάτι ρε παιδί μου. Οκ, και επειδή τα πράγματα είναι επικίνδυνα, να βάλουμε και κρεβάτια εδώ επιπλέον. Οκ. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν ήθελα να μας αφήσει να φτάσουμε ακόμα στο century. Η πόλη πάει πολύ καλά. Η πόλη έχει επεκταθεί, έχω 93 κατοίκους. Το φαΐ θα ανέβει, ελπίζω. Η παραγωγή θα ανέβει, ελπίζω. Γιατί έχασα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό έπεσαν τα υλικά. Έχουμε και 10 ρομπότ. Είμαστε μια χαρά. Αυτά από μένα για αυτό το επεισόδιο. Τα λέμε αύριο. Φιλούθια.